Γεια χαρά, φίλοι μου. Σήμερα θέλω να σας δείξω κάποια πραγματάκια από την επίσκεψη του Πάπα στο Κογκρέσο και θα ήθελα να παρακολουθήσετε εδώ μία δήλωσή του, την οποία κατέγραψε εδώ κάποιος. Λοιπόν, τι λέει ο Πάπας Φραγκίσκος, φίλοι μου, ακούστε σας παρακαλώ λίγο. From forms of individual illusion or ideological extremism. This means that we must be especially attentive to every type of fundamentalism. Λοιπόν, μόλις ακούσατε τον Πάπα Φραγκίσκο, φίλε μου, να λέει ότι χρειάζεται να καταπολεμήσουν κάθε τύπο, φίλε μου, του φονταμενταλισμού. Πριν καιρό είχαμε γράψει σε κάποιο βίντεο μας ότι σκοπός τους ήταν και είναι μια παγκόσμια θρησκεία, μάλλον ένας παγκόσμιος οργανισμός θρησκειών, όπως είναι ο ΙΕ. Και όπως βλέπετε το πρόγραμμά τους δεν αλλάζει το πρόγραμμά τους. Και πραγματικά είναι άξιον απορίας όταν λέει κάθε τύπο φονταμενταλισμού να μας εξηγήσει ποιοι είναι αυτοί οι φονταμενταλιστές. Λέει ποιοι είναι πραγματικά άξιον απορίας, γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο μόνος τύπος φονταμενταλισμού είναι οι τζιχαντιστές οι οποίοι σφάζουν, αποκεφαλίζουν, σταυρώνουν, καίνε τους χριστιανούς, αλλά όχι μόνο τους χριστιανούς, και όσους επίσης δεν είναι στα δικά τους μέτρα, πρότυπα, όπως θέλουν αυτοί τον Ισλαμισμό. Πραγματικά αυτό μας βάζει σε υπόνοιες, φίλε μου. Αυτή η δήλωση του Πάπα πραγματικά μας βάζει σε υπόνοιες. Γιατί κατά κάποιο τρόπο έτσι κάπως πιστεύουμε θα αρχίσει ο σύγχρονος γιωγμός των Ορθοδόξων Χριστιανών του εκλεκτού τμήματος, φίλοι μου. Και αν πούμε ότι σε κάθε εποχή ο έξω από εδώ Σατανάς πάντα έβρισκε τρόπο να διώκει τους πραγματικούς φίλους του Χριστού, και άλλοτε με διάφορους αυτοκράτορες όπως ήταν ο Νέρονας, ο Διοκλητιανός, Καλιγούλες κλπ. Κατάφερνε και σκότωνε με τα διάφορα μαρτύρια τους χριστιανούς, και αποτέλεσμα να έχουμε ολόκληρη χωρία μαρτύρων, εκατομμύρια μάρτυρες. Τιμάει η Εκκλησία μας σήμερα ως Αγίος, μεταξύ των οποίων Άγιος Γεώργιος, Δημήτριος και άλλοι, οι οποίοι και έχησαν το αίμα τους για να ομολογήσουν τον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, όταν δεν υπήρχε ηρεμία και στα βασίλεια επάνω ανέβαινε κάποιος άρχοντας ο οποίος ήταν χριστιανός ορθόδοξος, τότε ξεφυτρώνανε οι διάφορες αιρέσεις. Και με τις αιρέσεις συνέχιζε πάλι το ίδιο γιολί, και ακόμα και με τις αιρέσεις είχαμε μάρτυρες. Τώρα εις κράτους βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ο φονταμενταλισμός. Ο φονταμενταλισμός, φίλοι μου, η ακραία μορφή δηλαδή πίστης, η οποία οδηγεί τους ανθρώπους σε ακραίες συμπεριφορές όπως αυτές των τζιχαντιστών. Αλλά το θέμα μας όμως, φίλοι μου, είναι ότι η μπάλα εννοείται ότι θα πάρει και κάποιους άλλους οι οποίοι είναι αγωνιστές και όχι φονταμενταλιστές. Και τι εννοούμε? Εννοούμε ότι όποιος πραγματικά φωνάζει για όλα αυτά που γίνονται για την αίρεση του οικουμενισμού κατά γενική ομολογία, φωνάζει, διαμαρτύρεται, παρά τα αυτά όμως
παραμένει εντός των κόλπων των επισκόπων, φίλου μου, και όχι της Εκκλησίας, και ανήκει κάπου, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, το θηρίο, φίλοι μου, και ακούστε πραγματικά αυτό που σας λέω, δεν τον έχει στο στόχαστρο αυτόν. Το θηρίο αυτή τη στιγμή έχει βάλει στο στόχαστρο όποιον δεν θα είναι αποδεκτός από κανένας είδους εκκλησίας, σε εισαγωγικά επίσημης, ή εν πάση περιπτώσει θα ανήκει κάπου. Αυτός κινδυνεύει πραγματικά, γιατί με μια αιτιολογία του ακραίου φανατισμού, του φονταμενταλισμού δηλαδή, θα μπορεί να διωχθεί χωρίς καν να έχει κάνει οποιαδήποτε, ακούστε φίλοι μου, οποιαδήποτε ακραία ενέργεια, δεν χρειάζεται, γιατί πιθανώς όμως μπορεί να προβεί σε ενέργειες ακραίες, φίλοι μου. Είναι πολύ σημαντικά τα πράγματα αυτά. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η επίσκεψη ξεκινάει και γίνεται, αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Τον είδαμε όλοι μας να μιλάει για τους μετανάστες. Πάρτε από ένα μετανάστη, όλες είναι ωραίες να πάρουν βέβαια. Βέβαια στο Βατικανό δεν παίρνουν πολλούς μετανάστες εκεί πέρα, δεν παίρνουν. Εκεί για να πας πρέπει να περάσεις από κόσκινο, δεν μπορείς να πας εύκολα. Δεν παίρνουν εύκολα. Λοιπόν, παρά τα αυτά μιλάει και για ξενοφοβία. Δηλαδή αν κάποιος πει ότι υπάρχει κίνδυνος με τέτοιο μεταναστευτικό κύμα φοβερό, για αλλίωση πληθυσμών, συγκρούσεις, γιατί βλέπετε έχουμε διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετική θρησκεία, βλέπετε τι γίνεται εκεί κάτω, λοιπόν, και όποιος μιλάει για όλα αυτά είναι ξενοφοβικός και ρατσιστής, βέβαια είναι και ρατσιστής, γιατί όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να μην φοβάσαι τίποτα, δεν χρειάζεται να φοβάσαι το κύμα αυτό που έρχεται, το μεταναστευτικό, που ακούστε φίλοι μου, δεν τα λέω εγώ, οι ειδικοί τα λένε, ότι αυτό μόλις άρχισε, τίποτα δεν είναι αυτό, αυτό που έπεται είναι τουλάχιστον, θα έχουμε από τη λένε ειδική, μια εισρωή προσφύγων μεταναστών, τουλάχιστον των 50 εκατομμυρίων. Αυτό είναι ένας αριθμός υπερβολικά μεγάλος και καταλαβαίνετε τι θα δημιουργηθεί από εκεί και πέρα. Πρώτα απ' όλα πώς θα τους ταΐσεις τους ανθρώπους αυτούς. Πώς θα τους ιτήσεις, πώς θα τους ντύσεις, πώς θα τους περιθάλψεις. Μην ξεχνάμε ότι πριν ένα χρόνο περίπου, αυτοί που τώρα λένε ότι ναι, να μην είμαστε ξενοφοβικοί και ρατσιστές και να δεχόμαστε τους ανθρώπους, είχαν κλείσει τα σύνορα και απαγορεύανε ανθρώπους από τη Σιέρα Λεόνε και λοιπά, εκεί κάτω στην Αφρική, οι οποίοι είχαν την επιδημία του ιού Έμπολα, και δεν αφήναν κανέναν, να βγει έξω από τα σύνορα. Εάν ξεσπάσει μια τέτοια επιδημία, οι άνθρωποι έρχονται και από την Αφρική, κατά ψέματα, και ένα κρούσμα Έμπολα να φανερωθεί, φαντάζεστε τι έχει να γίνει μετά. Είναι απίστευτη η κίνδυνη, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει το θρησκευτικό μέλος, το οποίο βλέπετε ότι ο σκοπός του πονηρού ήταν και θα είναι πάντα να διώκει τους πραγματικούς αληθινούς φίλους και πιστούς του Ιησού Χριστού, την εκλεκτή μερίδα, φίλοι μου. Αυτοί πραγματικά θα μπουν στο στόχαστρο του θηρίου και πραγματικά είναι άξονα πορείας ότι ο Πάπας Φραγκίσκος σε τόσο με ψηλό επίπεδο επισκέψεως που είχε και στο Λευκό Οίκο και στον ΟΗΕ και στο Κογκρέσο. Βάλτε και βίντεο τους λόγους να δείτε πόσες φορές αναφέρθηκε στον Ιησού Χριστό, πόσες φορές μίλησε για το μήνυμα του Ιησού Χριστού και κυρίως της μετανοίας. Βάλτε το, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, βάλτε να δείτε. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο στα λεγόμενά του. Εγώ είμαστε, πιστεύω, από το πρώτο μπλοκ το οποίο έχουμε αποκαλύψει πολλά για τον Πάπα Φραγκίσκο. Αλλά, λοιπόν, αλλά θέλω να σας δείξω και εδώ σε μια, σε ένα meeting το οποίο παρευρέθησαν πολλές θρησκείες.
Και μίλησε ο Πάπας Φραγκίσκος, μίλησε για την ανάγκη για ειρήνη, ενώ προηγήθηκε στην προσευχή. Δηλαδή εδώ πέρα, ακριβώς, από πίσω από τον Πάπα Φραγκίσκο, εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, ο οποίος και αυτός παρευρέθηκε παρακαλώ και συμμετείχε σε όλο αυτό το οικουμενιστικό παραλήλημα. Βλέπετε, φίλοι μου, την συνάντηση, και εδώ ο Παπας Φραγκίσκος μιλάει και λέει τα δικά του μπλα μπλα μπλα, λοιπόν, για την ειρήνη και όλα αυτά, απαραίτητη συμμετοχή όλων των θρησκειών, των πεδοβουδιστές, μάμιδες και τα λοιπά, ήταν όλοι εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για μια νέα παγκόσμια θρησκεία, είναι στην ατζέντα τους μέσα, φίλοι μου, πραγματικά σας το λέω αυτό, και αυτό που κάπου ένα βίντεο είδε ότι ξεκίνησε που είπε κάποιος εκεί, με το που πάτησε ο Παπας Φραγκίσκος στο πρόεδρο, εμείς πιστεύουμε ότι ξεκίνησε ο διωγμός των αληθινών φίλων του Χριστού και δι' των Ορθοδόξων της εκλεκτής μερίδας, οι οποίοι έχουν μπει στο στόχαστρο πλέον του θηρίου, και πραγματικά είναι άξιον απορίας. Τι θα δούμε στη συνέχεια, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά να ξέρετε ότι εκεί πάει το πράγμα. Έχουν τα μέσα να τα παρουσιάσουν αυτοί όπως θέλουν. Έχουμε λοιπόν κακά μαντάτα, φίλοι μου, από αυτές τις συναντήσεις. Δεν βγήκε κάτι καινούριο. Μας απογοήτευσε η συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου σε αυτό το meeting, το οποίο ήταν για τα θύματα της 10ης Σεπτεμβρίου του 2000, αλλά και πάρα τα αυτά που κουλάει το θέμα της πανθρησκείας, δηλαδή τι θα ωφελήσει, δεν μπορώ να καταλάβω τι επιδιώκουν, κάθε γεγονός το θέλουν αυτοί και το παρουσιάζουν ώστε να πετύχουν τους σκοπούς τους, οι οποίοι είναι μια παγκόσμια θρησκεία, ένας ηγέτης θρησκευτικός και μια παγκόσμια κυβέρνηση με έναν ηγέτη πολιτικό. Λοιπόν, γνωστά είναι αυτά σε όλους, αλλά το θέμα είναι ότι πλέον έχουν πέσει οι μάσκες και αναμένουμε διωγμό, φίλοι μου. Και σας το λέω πραγματικά με πίκρα καρδιάς, γιατί βλέπουμε μια τεράστια προσπάθεια από τους μπλόκερς εδώ στην Ελλάδα, και όχι μόνο την Ελλάδα, και από το εξωτερικό υπάρχουν αξιόλογοι, πολύ αξιόλογοι μπλόκερ, και νομίζω ότι είναι το τελευταίο χειρό κατά της νέας τάξης πραγμάτων, οι οποίοι αντιστέκονται, αλλά να ξέρετε, φίλοι μου, ότι αργά ή γρήγορα θα μπούμε στο στόχαστρό τους. Θα μας κλείσουν αν δουν ότι πλέον έχουν κίνδυνο να χαλάσουν τα σχέδιά τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε ο καλός Θεός, ο παντοδύναμος Θεός, να μας δώσει κουράγιο για την δύσκολη συνέχεια, γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο, δυστυχώς, όχι καλών γεγονότων. Και τα οποία θα τα βλέπουμε μέρα με τη μέρα. Είδατε τι έγινε στην Μέκα, ένα πουδοπάτημα και σκοτωθήκαν τουλάχιστον 700 και άτομα. Απίστευτα πράγματα, φίλοι μου, απίστευτα πράγματα, τι να πει κανείς. Πλέον έχουν χαθεί η αξία της ζωής, εκατομμύρια μπαίνουν μέσα στην Ευρώπη, αλλοιώνεται η Ευρώπη, αλλά θα αλλοιωθούν, θα το δείτε αυτό σύντομα. Θα αλλοιωθεί ο πληθυσμός. Δεν είναι θέμα να είσαι ξενοφοβικός ή όχι. Το θέμα είναι ότι αλλοιώνεται η ζωή σου, είτε το θες είτε όχι. Κακά τα ψέματα τώρα. Ποιος νέος στην Αφρική, εφόσον έχουν ανοίξει τα σύνορα, σου λέει ότι πάω κι εγώ να βρω την τύχη μου. Τι να κάτσει να κάνει εκεί. Οποιοςδήποτε να ήταν. Δεν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι. Μέχρι στιγμής υπήρχε, δεν μπορούσε να μου. Τώρα σου λέει, δεν μας διώκει κανένας, πάμε μέσα. Και ο καθένας θα κοιτάξει να μπει μέσα και να πάει να βρει την τύχη του. Έτσι είναι αυτά, έτσι είναι η ζωή. Γιατί να μην πάει. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, να ξέρετε όμως ένα πράγμα, και απευθύνομαι γενικότερα σε όλους τους χριστιανούς, Ορθοδόξους, εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, και όσοι τυχαίνει και μ' ακούν, να ξέρετε ότι οι επίσκοποι σας πλέον οι πιο πολλοί είναι κακά τα ψέματα, είτε με πιο πολύ είτε με λιγότερο τρόπο
συμμετέχουν σε αυτό το οικουμενιστικό καρναβάλι, θα λέγα σε εισαγωγικά. Γιατί όταν μιλάμε για ειρήνη, φίλοι μου, μπορεί να έχει ειρήνη ο Χριστός με τον διάβολο? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να έχει ειρήνη ο Χριστός με τον διάβολο. Γιατί είναι δύο εχθροί, πραγματικά, που πει ο ένας θέλει, επιβουλεύεται δηλαδή, ας το πούμε τον άλλον, έτσι εισαγωγικά, δεν επιβουλεύεται ο Χριστός, φίλοι μου, τον διάβολο. Ο Χριστός συνέτρεψε το κράτος του διαβόλου. Και από εκεί πέρα ο διάβολος δεν μπορεί να έχει ειρήνη, δεν μπορεί να έχει ειρήνη. Γι' αυτό λοιπόν όταν ξέρουμε ότι ο Χριστός μας λέει «εγώ είμαι η αλήθεια», άραγε εσύ άλλοι τι είναι? Τα παραμύθια. Τα παραμύθια είναι, φίλοι μου. Τα παραμύθια είναι. Λοιπόν, τι ειρήνη να υπάρξει λοιπόν εν μέσω ψέματος? Δεν υπάρχει ειρήνη, φίλοι μου. Η ειρήνη πραγματική υπάρχει μόνο στην αλήθεια του Ιησού και στην αγκαλιά της Ορθοδοξίας, η οποία Ορθοδοξία εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να λάμψει και να βγουν αληθινά όλα αυτά που έχουν γράψει οι Άγιοι μας, όσο και να μας φαίνεται παράξενο, είναι η μόνη μας ελπίδα σε αυτό το κύμα που έρχεται, το οποίο πραγματικά είναι ανησυχεί κάποιος, γιατί βλέπετε ότι σιγά σιγά, αν θα θελήσεις αύριο μεθαύριο να πεις ότι δεν είναι σωστό να παντρεύεται ένας άντρας με άντρα ή μία γυναίκα με γυναίκα, κατά τη γνώμη σου δεν είναι σωστό να πεις, δεν είναι λογικό, δεν... θα σε πούνε ραζιστή, θα σε πούνε ραζιστή, θα σου κλείσουν το στόμα. Θα μιλήσεις και θα πεις ότι οι ξένοι π.χ. που ήρθανε, γιατί και αυτά είναι γεγονότα, το έβλετε λέω εγώ, έχουν γίνει, αυξήθηκε ο αριθμός βιασμών στην Γερμανία με την εισβολή των ξένων μεταναστών. Θα σε πούνε ρατσιστή. Θα σε πούνε ξενόφοβο. Ξενόφοβο θα σε πούνε. Λοιπόν, δηλαδή έρχεται η εποχή που όποιος θα μιλήσει και να πει το σωστό, που για κάποιους άλλους θα θεωρείται ρατσισμός και δυστυχώς θα σου κλείνουν το στόμα. Βάλτε και συνδυάστε το άλλο, φίλοι μου. Συνδυάστηκε τον αντιρατσιστικό νόμο που ψηφίστηκε και θα ψηφιστεί και χειρότερος και χειρότερος. Ο πάνε λαού λαού, βήμα βήμα, όχι όλα μαζί, όχι όλα μαζί, βήμα βήμα πάνε. Σιγά σιγά θα σου κόψουν την αναπνοή, φίλε μου. Δεν θα μπορείς, ούτε να ανασάνεις. Δεν θα μπορείς να πεις κουβέντα, δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλε μου. Ο διωγμός είναι πολύ κοντά. Μεγάλο σύμμαχο, τον παντοδύναμο τριαδικό Θεό, ο οποίος και εύχομαι να μας διαφυλάξει από αυτή τη λέλαβα που έρχεται. Ευχαριστώ πολύ, φίλοι μου, τα ξαναλέμε. Γεια χαρά σε όλους.